Επιστρέψαμε λοιπόν και τώρα θα συζητήσουμε για ένα θέμα που αφορά, δεν αφορά μόνο έναν κλειστό επαγγελματικό κλάδο, αφορά ουσιαστικά το μέλλον και τις προοπτικές της πόλης όσον αφορά την εξωστρέφειά της, την παραγωγική της διαδικασία. Και τη φυσιογνωμία της, τη φυσιογνωμία της, τα χρήματα που διακινούνται, ο πλούτος δηλαδή που διακινείται σε αυτή την πόλη και πώς θα μετατρέψει την πόλη σε μια μητρόπολη με καινοτόμες δράσεις, με νέο σύγχρονο πρόσωπο. Καλωσορίζουμε λοιπόν στο στούντιο τον κύριο Χρήστο Νικολόπουλο. Εμείς ως πρόεδρο της Αγοράς Ιστορικού Κέντρου Θεσσαλονίκης σας ξέρουμε και από τα ρεπορτάζ και σας αγαπάμε. Και βέβαια είστε όμως υποψήφιος πρόεδρος στο επαγγελματικό επιμελητήριο, είναι οι εκλογές και όπως οφείλουμε. Πολύ προεκλογικό ακούστηκε έτσι όπως το είπα. Ναι, στην τοποθέτησή μου, κύριε Νικολόπουλο. Θα καθαρίσουμε ότι όπως όλα αυτά θα περάσουν. Βέβαια θα έρθουν να μας μιλήσουν όλοι οι υποψήφοι στο επαγγελματικό επιμελητήριο. Η αρχή έγινε με εσά. Εγώ θα προτιμούσα να ήμασταν όλοι μαζί, αλλά εν πάση περιπτώσει. Κάποια άλλη στιγμή. Θέλατε debate, έτσι. Θέλατε debate. Γιατί τώρα έτσι θα μιλήσω πρώτο εγώ και αύριο να μιλήσει κάποιο άλλο και να σχολιάσει αυτά. Debate όμως στα καθημερινά και απλά λίγο δύσκολο να γίνει. Όμως. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Καλώς ήρθατε. Καλή επιτυχία στον αγώνα να έχετε όλοι. Ο καλύτερος να κερδίσει, όποιος και αν είναι αυτός. Από εκεί και πέρα όμως τα θέματα και τα προβλήματα είναι συγκεκριμένα και οι προτάσεις φαντάζομαι που ο καθένας σας καταθέτει στο εκλογικό σώμα επίσης συγκεκριμένες. Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Εμείς κάναμε το συνδυασμό αλληλεγγύη επαγγελματιών. Και η βασική μας πρόταση και σύνθημα είναι το άνοιγμα του επιμελητηρίου σε όλους τους επαγγελματίες. Οι επαγγελματίες δυστυχώς πιστεύουν ότι το επιμελητήριο, ναι, μεν είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, αλλά πιστεύουν ότι είναι μία ακόμα δημόσια υπηρεσία στην οποία είναι υποχρεωμένοι να πληρώνουν τα τέλη γεμή ή κάποια συνδρομή. Και το βλέπουν με μία αμφισβήτηση. Εμείς αυτό θέλουμε να περάσουμε, να πούμε ότι το επιμελητήριο είναι δικό σας, να το ανοίξουμε το επιμελητήριο, να το διοικήσουμε συλλογικά. Εμείς δεν θα διοικήσουμε μόνο με το Διοικητικό Συμβούλιο που θα προκύψει από τις εκλογές, διότι βλέπουμε όλα αυτά τα χρόνια κάποιους να τρέχουν για τις εκλογές και μετά τις εκλογές να απομακρύνονται από το επιμελητήριο, να καταλαμβάνουν τις θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά να μην συμμετέχουν ούτε στις δράσεις, αλλά ούτε και στις αποφάσεις. Mm-hmm. Εμάς το σύνθημά μας είναι ότι επειδή το επιμελητήριο έχει 170 επαγγέλματα και 45.000 μέλη, θα κάνουμε ανοιχτά διοικητικά συμβούλια. Θα καλούμε στα διοικητικά συμβούλια από όλο το νομό Θεσσαλονίκης, γιατί το επιμελητήριο είναι σε όλο το νομό Θεσσαλονίκης. Θα καλούμε τους ενδιαφερόμενους και από όλα τα επαγγέλματα, γιατί πολλά επαγγέλματα πιθανότατα δεν θα εκπροσωπηθούν στο διοικητικό συμβούλιο το οποίο θα προκύψει. Θα καλούμε όλους αυτούς τους ανθρώπους, θα κάνουμε ανοιχτά διοικητικά συμβούλια σε μεγάλες αίθουσες για να έρχονται τα προβλήματα, να έρχονται τα θέματα και από την περιφέρεια και από τα επαγγέλματα για να τα προωθούμε και να βρίσκουμε λύσεις. Αυτό είναι το σύνθημά μας. Το επιμελητήριο, όπως το ξέρανε μέχρι χθες, τελείωσε. Το επιμελητήριο θα ανοίξει. Θα ξέρει ότι ο επαγγελματίας, όπως νιώθει στο μαγαζί του μέσα, που το θεωρείται είναι δικό του, έτσι ακριβώς θα νιώθει και στο επιμελητήριο. Mm-hmm. Θα θεωρεί ότι είναι ένα κομμάτι της επιχείρησής του. Είναι θετικό ότι είστε τόσες χιλιάδες μέλη. Εγώ δεν γνώριζα ότι έχετε φτάσει 45.000 μέλη, γιατί είναι και η κρίση και όλα αυτά που συζητούμε και 170 διαφορετικά επαγγέλματα. Αλλά από την άλλη, θα έλεγε και κανείς ότι αυτό είναι και ένα κύριο πρόβλημα που έχετε, με την έννοια ότι είναι πολλά διαφορετικά επαγγέλματα και μπορεί να υπάρχουν διαφορετικά προβλήματα. Ποια είναι αυτά, δηλαδή, πόσο ανοίγει δηλαδή, έτσι, και η ατζέντα του διαλόγου. Και... Κυρία Επιμενίδου, υπάρχουν, όπως το λέτε, είναι πολλά τα επαγγέλματα και σίγουρα ο κάθε κλάδος έχει τα δικά του κλαδικά προβλήματα. Είναι κάποιοι αντικειμένοι δηλαδή σε αυτή τα βασικά ιστορία. Προβλήματα, όμως τα οποία απασχολούν όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες, είναι συγκεκριμένα, στα οποία θα στραφούμε από την πρώτη μέρα. Είναι, όπως ξέρουμε, και η υπερφορολόγηση και οι ασφαλιστικές εισφορές. Και κάποια θέματα τα οποία τα έχουν όλοι οι επαγγελματίες. Υπάρχουν όμως και προβλήματα είτε τοπικών αγορών, οι οποίες έχουν υποβαθμιστεί και δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Υπάρχουν προβλήματα στην περιφέρεια, κάποιες περιοχές, όπως είναι ο Σταυρός, ο Λαγκαδάς, από την άλλη μεριά ο Δήμος Θερμαϊκό, που μπορούν να αναπτυχθούν τουριστικά. Δεν έχει γίνει τίποτα για όλα αυτά. Και εμείς έχουμε τις δυνατότητες και από την νομοθεσία και από τους πόρους τους οικονομικούς να προσπαθήσουμε να αναβαθμίσουμε αυτές τις περιοχές. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα. Δεν μπορεί ένα επιμελητήριο να διοικηθεί ούτε από μια διοικητική επιτροπή 5 ατόμων, ούτε από ένα συμβούλιο το οποίο θα έρχονται κάθε φορά συμβούλοι 20-25 άνθρωποι. Αυτό είναι μόνο για να περνάει ο χρόνος. Αυτό τώρα βέβαια έχει να κάνει με τις εσωτερικές διαδικασίες του επιμελητηρίου και πώς γίνεται η διάρθρωση. Έτσι. Δεν είναι μόνο, κύριε Βαγγέλη. Η κλαδική διάρθρωση. Αυτό όμως που αφορά τον κόσμο τώρα που μας ακούει είναι τι το καινοτόμο και τι το καινούργιο μπορείτε να φέρετε ως διοίκηση. Όχι μόνο εσείς, γενικά. Και πώς το επιμελητήριο μπορεί να συμβάλλει
στην ανάδειξη της πόλης, της περιφέρειας, της οικονομίας, της παραγωγικής διαδικασίας, της επιχειρηματικότητας. Έτσι ακριβώς. Εμείς θα αξιοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες του επιμελητηρίου. Είναι ένας φορέας του επιμελητήριου το οποίο πραγματικά μαζί με την περιφέρεια και το Δήμο είναι από τους μοναδικούς και τους Δήμους μοναδικούς φορείς που σίγουρα μπορούν να προσθέσουν στην πόλη και σίγουρα από εκεί θα ξεκινήσει η ανάπτυξη ανάλογα με τις δράσεις μας για να μπορέσει να ανέβει και το επιχειρηματικό επίπεδο σε όλη μας την πόλη. Είναι πραγματικά ένας μόχλος ανάπτυξης του επιμελητήριου, αρκεί να διοικηθεί σωστά. Και αρκεί να γίνουν κάποια πράγματα, να μην διοικείται σαν μια κλειστή παρέα, να μην διοικείται σαν καφενείο, να μην είναι εκεί ένα αποκούμπι κάποιων ανθρώπων που δεν έχουν κάνει άλλα πράγματα στη ζωή τους και έρχονται εκεί πέρα για να νιώσουν λίγο καλύτερα. Γιατί δεν και είναι τα μέλη έτσι. Πληρώνουν, είναι έτσι. Υπάρχει μια εισφορά, γιατί μας λέγατε νωρίτερα ότι σαν εφορία σας βλέπουν κάποιοι. Έτσι. Είναι ένας ζωντανός οργανισμός το επιμελητήριο, το οποίο μπορεί να κάνει πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Εγώ πιστεύω στο επιμελητήριο, γι' αυτό και μπήκα σε αυτή τη διαδικασία να διεκδικήσω την Προεδρία, γιατί θέλω να προσφέρω στην πόλη μου και πιστεύω στο επιμελητήριο ότι έχει δυνατότητες και τις γνωρίζω τις δυνατότητες που έχει. Γι' αυτό και έχουμε λίγο μια έπαρση και προσπαθούμε κάποια πράγματα να τα κάνουμε πιο επίμονα. Διότι είναι άδικο σε αυτή την πόλη τα επιμελητήρια να λειτουργούν όπως λειτουργούσαν τα προηγούμενα χρόνια. Είναι άδικο πραγματικά. Εσείς τώρα είστε βέβαια επιχειρηματίες χρόνια και. Όταν κάνουμε ρεπορτάζ στο Καπάνιο, πρόεδρος του Ιστορικού Κέντρου, συζητούμε τα προβλήματα της αγοράς, τα γνωρίζουμε όλοι. Πάρα πολλά χρόνια. Από εκεί πέρα υπάρχουν όμως και νέοι άνθρωποι, κάποιοι λίγοι που θέλουν να ανοίξουν μια επιχείρηση, έχουν μια πολύ ωραία ιδέα. Και όταν βλέπουν αυτή την τεράστια γραφειοκρατία, τρομάζουν. Μπορείτε να τους βοηθήσετε αυτούς τους νέους επιχειρηματίες και με την τεχνολογία και με πολλά άλλα πράγματα που σήμερα δεν υπάρχουν. Εμείς μπορούμε να τους βοηθήσουμε σε όλα τα επίπεδα. Θα δημιουργηθεί το Κέντρο Στήριξης Επιχειρήσεων, όπου και ο νέος επιχειρηματής και κάποιος που θέλει να αλλάξει αντικείμενο μπορεί να έρχεται, θα παίρνει την ενημέρωση και την πληροφόρηση την οποία χρειάζεται, θα καταθέτει κάποιες αιτήσεις. Εμείς εκεί από το επιμελητήριο θα κάνουμε όλες τις γραφειοκρατικές κινήσεις ώστε να μην τρέχει σε διάφορες υπηρεσίες. Θα του δείξουμε τον τρόπο και με την εκπαίδευση και με διάφορα σεμινάρια τα οποία θα πραγματοποιήσουμε, αλλά θα τον ενημερώσουμε και για την περιοχή και το επάγγελμα το οποίο θέλει να κάνει, επειδή εμείς έχουμε όλα τα μητρώα και έχουμε όλα τα επαγγέλματα κατά περιοχή. Εάν εκεί έχουμε αρνητικά στοιχεία, δηλαδή αν δούμε ότι σε μια περιοχή φέρνει στην Τούμπα ένα κατάστημα που έχουμε διαγραφές, θα του πούμε ότι εδώ πρόσεξε, γιατί εδώ έχουμε διαγραφές, εκεί κάτι υπάρχει πρόβλημα. Σε όλα τα επίπεδα από την ιδέα μέχρι όλα τα επίπεδα θα βοηθάμε τους επιχειρηματίες και ειδικότερα τους νέους, που πλέον με όλη την κατάσταση που υπάρχει έχουν κάποια χρήματα που είναι λίγα από τους γονείς τους για να κάνουν μια επιχείρηση και κρίμα και άδικο να τα χάνουν. Και να βρίσκονται και χρεωμένοι μετά. Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πολλοί κάθονται μόνοι τους, κάνουν μια παρακολούθηση εντός εισαγωγικών, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, χαρτογραφού περιοχές. Ψάχνουν, κοιτούν αντίστοιχα καφέ ή ανταγωνιστές, άλλοι πώς πάει κίνηση, αλλά δεν έχουν και έναν άνθρωπο να τους συμβουλεύσει. Αυτό το κέντρο υποστήριξης επιχειρήσεων είναι και από το νόμο, μπορούμε να το. Δεν είναι κάτι το οποίο εγώ το λέω προεκλογικά. Από εκεί και μετά όμως εξαρτάται και από την στελέχωσή του. Εμείς θα το στελεχώσουμε με ικανούς συναδέλφους μας και όπου χρειαστεί θα ζητήσουμε και επιστημονική βοήθεια. Γιατί είναι ένα κέντρο υποστήριξης επιχειρηματία, όχι για τους τύπους ή για να λέμε ότι υπάρχει, αλλά για να έχει πραγματική απόδοση. Μάλιστα. Το ζητούμενο βέβαια είναι και αυτό, να δούμε πόσο θα υλοποιηθεί και πώς θα υλοποιηθεί και αν υπάρχει συμμετοχή, είναι η ανάπτυξη. Η ανάπτυξη για την πόλη. Σας το είπα και προηγουμένως, κύριε Βανιτίδη. Αυτό ανάπτυξη, δηλαδή, είναι το ζητούμενο όλων. Ξεκινάει από τα επιμελητήρια. Τα επιμελητήρια είναι μοχλός ανάπτυξης. Και η εξωστρέφεια αυτή τη στιγμή. Έχουμε τις δυνατότητες από την νομοθεσία να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Και να συμμετέχουμε σε κλαδικές εκθέσεις και να κάνουμε εμείς κλαδικές εκθέσεις και να πάμε και σε κάποια σημεία. Προχθές ήμουν σε μια συνάντηση με το Ελληνοσερβικό επιμελητήριο, όπου ήταν και κάποιοι Σέρβοι, ήταν και ο πρόξενος. Και μας λέγαν κάποια πράγματα για τη Σερβία, όπου υπάρχει ένα κύμα τουριστών, το οποίο μπορούμε εμείς να κάνουμε και κάποιες παρουσίες, να μπορέσουμε να διοχετεύσουμε τουρίστες και στον Δήμο Θερμαϊκού και στο Λαγκαδά και στο Σταυρό. Σε όλες αυτές. Έχουμε πάρα πολύ ωραίες περιοχές στο νομό Θεσσαλονίκης. Τώρα με προλάβατε με αυτό, γιατί και εγώ για τον τουρισμό ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί μας κάνει έτσι, μας δημιουργεί έκπληξη και εντύπωση, ας πούμε, η περιοχή που είχε ερημώσει από Στόλου Παύλου γύρω από το τουρκικό προξενείο, τώρα έχουν ξεφυτρώσει ένα σωρό μαγαζιά με σουβενίρ, με σερβίρουν το τσάι, αυτό που, το τουρκικό τσάι που πίνουν οι Τούρκοι και όλο αυτό. Για να προσελκύσουν τους Τούρκους επισκέπτες, τους Τούρκους τουρίστες που έρχονται. Περνάω από εκεί, γιατί ήταν ένα νεκρό σημείο. Κάποια στιγμή όλα τα μαγαζιά είχαν κλείσει, γιατί περνάω κάθε μέρα από εκεί και τώρα χαίρομαι. Γιατί βλέπεις τον κόσμο πρωί-πρωί, 7 η ώρα, να ανοίγει τα μαγαζιά. Άρα στοχευμένες δράσεις λοιπόν. Έχουμε και το πλεονέκτημα εμείς εδώ στην πόλη μας, που έχουμε και πολλά τουριστικά μνημεία. Δηλαδή έχουμε πολλά πλεονεκτήματα αναξιοποιητά.
τα μισά να αξιοποιήσουμε από αυτά, θα ανέβει το βιωτικό επίπεδο όλων και θα μειωθεί και η ανεργία στην πόλη μας και θα ανοίξουν και πολύ περισσότερες επιχειρήσεις. Εμείς αυτό θα το κάνουμε. Δεν είναι λόγια που τα λέμε, γιατί ξέρουμε πώς θα το κάνουμε. Ωραία. Λοιπόν, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον αγώνα σε όλους τους υποψήφιους. Να εκλεγούν πραγματικά, και εγώ αυτό λέω και στη δική μου την ομάδα και από τους αντιπάλους, θέλω να εκλεγούν οι καλύτεροι. Αυτοί οι οποίοι θα, και την άλλη μέρα θα είναι κοντά στο επιμελητήριο. Ωραία, έτσι. Θα τα ξαναπούμε και χαρήκαμε με αφορμή την υποψηφιότητα. Εγώ δεν έχω καταλάβει. Εγώ βέβαια δεν έχω καταλάβει γιατί πάντα σε κλαδικές εκλογές και εκστρατείες προεκλογικής φύσεως, γιατί να υπάρχουν κομματικές ή ιδεολογικές διαφορές. Έτσι, όταν τα προβλήματα είναι ίδια, είναι κοινά για όλους. Έτσι. Γι' αυτό και εμείς δηλαδή, κάναμε ένα υπερκομματικό συνδυασμό. Είναι προτιμότερο να είναι σε επίπεδο σχέση. Προσώπων έτσι. Ναι. Και δύο. Όχι σε επίπεδο ιδεολογίας, κομματικής προέλευσης και οτιδήποτε άλλο. Είναι πραγματικά, δεν είναι γόνιμο πραγματικά. Το ξέρω εγώ. Ισχύει παντού σε όλους τους κλάδους. Έχω πολλά χρόνια και αυτό ισχύει σε όλους τους κλάδους και στο δικό μας, σε όλους. Ναι, όλους. Σε όλους τους κλάδους. Τρεις παρατάσεις. Αλλά αναρωτιέμαι γιατί. Να ευχηθούμε το καλύτερο και για το επιμελητήριο και για τη Θεσσαλονίκη.